υπάρχει από σύνολο να εντυπωσιάσει τα Πραγματοποιούνται σήμερα τα δύο πρακτικά συνέδρια της Κερίνιας και της Λευκοσίας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σταδιακά συμπληρώνει την νέα ηγετική ομάδα πέραν από το κέντρο και στις επαρχίες και θα είμαστε πανέτοιμοι με νέα διάταξη, με όρεξη, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε για την Ευρώπη. Κοιτάξτε, η εξέλιξη χθε βράδυ είναι ότι η κυβέρνηση ενέκρινε καταρχά τη συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση ενό μέρου του συναγερμού. Από την πλευρά τη αντιπολίτευση, οι επικρίσει μιλούν για ξεπούλημα του συναγερμού, όπω υποθετήσετε. Είναι θετικό το ότι υπήρξε μια καταρχή συμφωνία. Υπάρχουν αρκετά ακόμα βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τελική πρόταση με τους τελικούς μετόχους για την ελληνική, η έγκριση από τη Συναγερμική Κεντρική Τράπεζα, η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Θεσμό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν αυτό παραβιάζει τους κανόνες κρατικής στήριξης και ανταγωνισμού. Εκτιμώ ότι σταδιακά θα υπάρξουν και θα κινήσουν αλλά για να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία. Το σημαντικό είναι πως πάρθηκαν οι αποφάσεις για να αποφύγουμε να ξαναζήσουμε χρηματοπιστωτική αστάθεια με την καταρχήν αποδοχή της πρότασης της ελληνικής διασφαλίζονται όλοι ανεξαίρετα οι καταθέτες στο συνεργατισμό. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το ότι 9,5 περίπου δισεκατομμύρια καταθέσεις και στο συνεργατισμό γνωρίζεται είναι όχι κατά κύριο λόγο, αποκλειστικά από Κύπριους καταθέτες, διασφαλίζονται πλήρως. Από την άλλη, με αυτή την απόφαση δεν δημιουργούνται αναταράξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και με καθαρό μυαλό και συνεργασία όλων πρέπει να δούμε πως λειτουργεί αποτελεσματικά αυτός ο φορέας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και πως με συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο από τη μια προστασία στον αδύναμο δανειολήπτη, από την άλλη να είμαστε σκληροί έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε αυτόν τον τόπο είναι της μόδας να προσπαθούμε να καλύπτουμε ασυλλαβείς. Γνωρίζω ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω των οικονομικών συνθηκών στην αποπληρωμή των δανείων τους. Αυτούς οφείλουμε και θα τους στηρίξουμε. Όμως, ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, θέλω να στείλω και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες. Εγώ θα είμαι και το κόμμα μου η φωνή στήριξης και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνετών πολιτών και δανειοληπτών που με υστερήσεις πολλές και των οικογενειών τους και των προσωπικών τους και των επαγγελματικών τους κάθε τέλος του μήνα πληρώνουν τις δόσεις. Επιτέλους πρέπει να δούμε και τον συνετό φορολογούμενο που κάθε φορά που πάμε να καλύψουμε αυτούς που δεν συμπεριφέρονται σωστά είτε έναντι των υποχρεώσεων τους ή έναντι του κράτους, τον λογαριασμό τον στέλνουμε
στον συνετό φορολογούμενο και στον συνετό πολίτη. Όσο για την αντιπολίτευση, να ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η εξαγορά, όσο ασφαλιστεί από τον οποιοδήποτε και έναν από τους μέρες, εβδομάδες, μήνες. Θα έχουμε πολλούς να κουβεντιάσουμε και για τα αίτια και τα αιτιατά. Παρακολουθήσε τι έρευνα έχει καταστεί μάλιστα και επισκοπήσει το Γενικό Εισαγγελέα και λένε ότι θα πληρώσει πιο φορολογούμενος από πάνω. Δεν έχουμε ως Δημοκρατικός Συνεγερμός κανένα πρόβλημα για οποιαδήποτε έρευνα. Φτάνει η έρευνα να καλύψει όλες τις περιόδους, να είναι αυστηρή, αντικειμενική και ανεξάρτητη. Να φοβηθούμε τι. Στον διάφορα το κύπρα μου, κύριε Πρόεδρε, ο Γενικός Γραμματέας σας το προσφέρει τις εκθέσεις του πράγματι μιλήν κάθε από τις ειδικής απεσταμένου για να ανοιχνεύσει τις προθέσεις των πλευρών. Φαίνεται υπάρχει μια νέα προσπάθεια ή μάλλον αυτή η νέα προσπάθεια που εξελίχθηκε να βρίσκεται πρώτο μιλόν σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για να αναπτύξει τη όταν αφήσουμε καθημερινό στα δικά σας μικρόφωνα, εμείς και βρίσκουμε λίγο χρόνο να μιλούμε και με το διεθνή παράγοντα, να κάνουμε τις επαφές μας και να μελετούμε το πολιτικό περιβάλλον. Θα μπορούσαμε όλοι να είχαμε εκτιμήσει ότι μετά από τις τοπικές εκλογές και πριν από το φθινόπωρο, ο διεθνής παράγοντας θα καταβάλει προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου. Είναι δεδομένο ότι η δική μας πλευρά είναι επανέναρξη. Θα εξαρτηθεί και εκτιμώ ότι μετά τις τοπικές εκλογές θα υπάρξει η έναρξη κάποιας που πώς σχολιάζεται όσο καταγράφει ο Γενικός Γραμματέας Φιλανθίου, καταρχάς δεν παίρνει θέση να αποσαφηνίσει αυτήν την διευκρινιστική ναι. Για το περιεχόμενο, απλά καταγράφει ότι υπάρχουν αποπλήρουσες ερμηνείες μεταξύ των δύο πλευρών και κάνει μάλιστα σύσταση ότι θα πρέπει μια αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα, όπως είπε, ουσιαστικά να αδράξουν οι πλευρές αυτήν την ευκαιρία που υπάρχει τώρα να αποσαφηνίσουν θέσεις και να προχωρήσουν. Ένας είναι ο Γενικός Γραμματέας, ένα το πλαίσιο. Και θεωρώ ότι ο καταμιλότερος να το παναεξηγήσει στους οποιοδήποτε είναι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας. Και σωστά αναφέρει στο πλαίσιο που ο ίδιος ανήγγειλε στο δείπνο της 30ης Ιουνίου. Κάτι το οποίο οι δύο πλευρές είχαν δικές τους ερμηνείες και ξεκαθαρίστηκαν στις 4 του Ιουνίου. Αλλά το πλαίσιο τοποθετηθήκε στο τραπέζι. Όπως σωστά λέει ο Γενικός Γραμματέας της 30ης. Υπάρχει κίνδυνος ο φόβος λέει ότι αυτές οι διαφορετικές εμπειρίες να μας κρατήσουν μακριά από μια επανέναρξη της διαπραγμάτευσης όμως. Εντάξει, δεν λέω. Επαναλαμβάνω. Ένα το πλαίσιο, ένας ο Γενικός Γραμματέας. Όταν θα ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες, θεωρώ ότι οι καταλληλότεροι να κάνουν την σαφέστατη επεξήγηση για όποιους έχουν ερωτηματικά, δεν είναι άλλος από τον ίδιο το Γενικό.